έκανα και πηδούσα πάνω από μια φωτιά για κάποιο λόγο. Στη Λαμπρατζιά. Ξέρω το λόγο. Okay. Αλλά μου έχει μείνει, παιδιά, αυτή η ανάμνηση. Γιατί σε πήρε πάνω στα κάρβουνα. Παιδιά, όταν ήμουν μικρή, με δάγκωσε ένα πίθηκο. Και φοράει τον πίθηκο. Πού του βρήκε τον πίθηκο. Σε ποια χώρα. Αληθινό. Ναι, αληθινό. Παιδιά, εδώ έχω σημάδι από άλογο, εδώ έχω στο συνοικισμό. Από άλογο το ακούω. Περνούσα από ένα δέντρο. Δεν ήξερα ότι πάνω κάποιος είχε δεμένο έναν πίθηκο με 20 μέτρα σκηνή. Και περνάω, παιδιά, δεν θα το ξεχάσω, δηλαδή δεν είναι πρωταπληκτικό ψέμα. Περνάω, πήγα να δω ένα σκυλάκι που ήταν εκεί, γιατί τα αγαπούσα πάρα πολύ, όπως τα αγαπώ και τώρα. Και πήγα λοιπόν εκεί και όπως περνούσα, γυρνάω και κάποια στιγμή ήταν ένα πίθηκο στο δέντρο και με κοίταξε. Ήμουν πάρα πολύ μωρό, θυμάμαι το βλέμμα του. Με είδε κατάματα, πετάγεται πάνω μου, με αρπάζει, έσκυψε με δάγκωσε δύο φορές, μία εδώ, μία εδώ. Μα το σημάδι που έχει. Ναι, παιδιά, δύο σημάδια. Όχι, ρε Νάγια. 57 αναλύσεις μου έκαναν τότε. 57 φορές με πήγανε για αναλύσεις. Έχει ναι, έχω δύο σημάδια. Κοντινό σε σημάδια. Ένα-δύο. Εδώ, δύο δαγκωματιές. Από πίθηκο. Όρεξη που την είχε για αυτό. Και μετά, επειδή μου είχε μείνει φόβος, δοκίμασαν τα πάντα οι δικοί μου. Έλα, Νάγια μου έμεινε εδώ. Δοκίμασαν τα πάντα. Ναι, παιδιά, εδώ. Φαίνεται. Εδώ, ένα, εδώ και εδώ. Σου κάνανε ράματα. Δεν θυμάμαι, ρε Δημήτρη, ήμουν πάρα πολύ μωρό. Αλλά θυμάμαι κάτι φωτιές που με βάζανε να πηδάω από πάνω από τις φωτιές. Μετά το πίθηκο. Υποτίθεται γιατί δοκίμασαν όλα τα γιατροσόφια που τους έλεγαν τότε για να μου φύγει ο φόβος. Γιατί ήμουν... Α, για το φόβο.